φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ που θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ Orlando Tragic και Petinators. Πρώτο καλάθι στο μάτς από το Memo Leso 2-0. Με το κλέψιμο του και την ατομική προσπάθεια μέχρι το καλάθι. Δημόπουλος, καλή άμυνα του Λέζου. Παρ' όλα αυτά παραμένει στα χέρια του τον Orlando Tragic με 12 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του από την baseline. Αυτανιάς θα εκτελέσει από το elbow, θα αστοχίσει, ο ίδιος τρέχει, δεν μπορεί για το rebound. Τελικά η μπάλα στο Τσαβέρτα, ο οποίος θα πάει όλο τον δρόμο, θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound και ο Παπαγεωργίου τώρα. Τώρα με την μπάλα τρέχει γρήγορα στα Τζαντώνη και το προλαβαίνει. Κυριαζής στην επιστροφή του, πάρε λίγο να του φύγει μπάλα. Παπαγεωργίου, ένα σουτ μέσης απόστασης, όχι, εγώ σουτ, έβαλε πάρα πολύ καμπύλη. Τζαβέρδα. Μια σταυρωτή, εκτέλεση, άστοχη. Κυριαζής μάζεξε και άρχισε στο Δημόπουλο. Εκείνος θα εκτελέσει για τρεις για τους πρώτους πόντους των Tragic, δεν θα εκτοχίσει. Αστρούλιας μάχεται και μαζεύει το αμυντικό rebound. Λέζος. Καλή άμυνα του Δημόπουλου που του παίρνει την μπάλα. Δημόπουλος. Τζανιάς. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Παραμένει. Στους Tragic. Καλογερόπουλος πέσει στη Ζαβέρδα. Πολύ νωρίς το μάτς, ούτε 1,5 λεπτό δεν πέρασε. Παρατηρήσεις από τον Δημητριάδη. Ζανιάς. Θα περάσει, καλή άμυνα του Καλογερόπουλου. Την μπάλα τελικά στον Καλογερόπουλο για το αμυντικό rebound. Θα τσατώνει. Πιέζει ο Ζανιάς. Περνάει το κέντρο ο γκάρτ των Petinators. Καλογερόπουλος και πάλι θα τσαντώνει. Του δίνει να πει. Περνάει αυτός. Τρέχει το κερκό. Καλογερόπουλος για 3. Έτσι το πως 5-0. Πολύ καλό ξεκίνημα για τους Petinators και σε άμυνα και σε επίπεδο. Υποψία βημάτων, θα τελειώσει το πάθος με ένα φλότερ. 5-2. Καλογερόπουλος, περνάει το κέντρο. Πρέπει μπροστά από τον Κανατά. Χατζαντώνη, Λέζος. Αστρούλια στη γωνία με τον Κυριαζή. Για να δούμε, μπορεί να τον παίξει τα πόδια ο Αστρούλιας. Τελικά επιλέγει την επιλογή του Λούρη. 3 δευτερόλεπτα, 2, Κουλούρης, Λέζος κατά το καλάθι, πρόλαβε και σκόραρε. Μέμος Λέζος στην εκπνοή, 7-2. Δημόπουλος. Ένα step back και εκτέλεση για 3, όχι. Ο Δημόπουλος το έχει πετύχει με χώρους πως είναι. Καλογερόπουλος με χώρο για 3, 1-2. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Αντώνη Δημόπουλου. Κυριαζής. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα σε εκείνον από το deflection του Καλογερόπουλου. Η μπάλα και πάλι εκτός για τους Tragic με 13 δευτερόλεπτα. Δημόπουλος. Ο Λέζος πάντα μπροστά του. Κανατάς με μισή μάτς. Πάει κοντά, ο ίδιος επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ. Νομίζω δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να το σταματήσει εκεί πέρα. 7-4 και μια συμπληρωματική βολή για τον Κανατά. Ευστοχή και στη βολή σε ένα άσπεκ του παιχνιδιού που έχει βελτιώσει πάρα πολύ ο Σίμος του Τράτη. Τώρα είναι πολύ ικανοποιητικά ποσοστά πλέον. Κουλούρη. Πίσω από την
το δημόσιο που εκτελεί για τρεις ο Βάλλος στην Κυριαζή. Δημόπουλος θα περάσει της Ανιάς στη γωνία, πήγε κοντά του Χατζαντώνη και δεν στους Βαρεζανιάς. Δημόπουλος μέχρι να συνεχίσει το φάουλ. Από το φάουλ του Καλογερόπουλου με κανένα. Πάμε αγόρι μου, πάμε παιχταρά μου. Έλα ρε, πού είσαι. Εγώ είσαι. Βολάνο περνάει στο μάτς στη θέση του Κυριαζή. Και ο Δημόπουλος ετοιμάζεται για την πρώτη βολή. 5.54 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου γκαλέκτου. Μέσα 7-6. Για τη δεύτερη θα αστοχίσει τριμπάν του Αστρούλια, ο οποίος θα αναλαμβάνει και το κατέβασμα της μπάλας. Αφήνει στο Χατζαντώνη, Κουλούρη, Καλογερόπουλο στο τρίτο του τρίποντο για σήμερα. Αστοχός, ένα στα τρία, παραμένει 7-6. Ζανιάς θα περάσει, θα τελειώσει τη φάση. 7-8 μπροστά σε όλους ο Ζανιάς, δίνει το πρώτο προβάδισμα από τον Τράτζικ. Χατζαντώνη περνάει, τελειώνει με ταμπλό 9-8. Όμως προσπάθεια εδώ ατομική από τον Σέργιο Χατζαντώνη. Και ο Ζαβέρνας επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Κουλούρου. Πολλά με επαναφέρει για τον Δημόπουλο για την συνέχεια στο μάτς. Δημόπουλος δίνει το σκριν ο Πολάνο. Ζανιάς θυμμένος από τη γωνία για 3. Έστωχος 9-11. Εξαιρετικό ξεκίνημα από τον Ζανιά, ο οποίος είναι εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του. Χατζαντώνη θα περάσει, θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Με τον Καλογερόπουλο να επαναφέρει, νέκρος, κακή φάσα, έκλεψε τον Πολάνο. Δημόπουλος ένας με ένας, κλέβει όμως ο Νέρος και στιγμένη. Η μπάλα περνάει εκτός για τους Τράτζικ. Καλή άμυνα στο ένας εναντίον ενός του Λέζου. Ο Παγεωργίου θα περάσει, θα βγάλει στο Ζανιά, ο οποίος θα εκτελέσει και πάλι. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Βάλω στα χέρια από τον Χατζαντώνη. Μιλώ το αμυντικό rebound από Στρούλια. Θα σουστάρει για 2, όχι, άστοχος. Ζανιάς μάζεψε. Δημόπουλος παίρνει το σκριν του Σανατά. Τρίποντο ελεύθερο του Παπαγεωργίου. Άσχεται και πάλι. Πολάν όμως ανενόχλητο σε επιθετικό rebound. Δημόπουλος ούτε αυτός. Μάζεψε ο Σκούλιας και κράτησε και όλα. Λέζος με χώρο θα περάσει, θα τελειώσει τη φάση ο ίδιος, προσπαθεί για το rebound και θα καταφέρνει. Αστρούλιας ελεύθερος για 2, 11 όλα. Σπανίως αστοχή από εκεί ο Αστρούλιας. Ενώ ετοιμάζεται και ο Γιώργος του Μιχιάδης για τους Τεχνίτσες. Κανατάς προστάρει τον Αστρούλια, γυρνάει, αλλοιώνεται η προσπάθεια του Τραβέρνα, αφήσε τις εξαιρετική άμυνα και φέρνει και όλα στην άλλη μετά. Ήταν ένας με 4 βέβαια και δεν μπόρεσε να βρει συνδυασμό. Καλογερόπουλος, Αστρούλιας από εκεί που εξτόχισε προηγουμένως, δεν θα το κάνει και τώρα. Καλογερόπουλος από την άλλη πλευρά για 3, όχι, Αστρούλιας προσπάθησε, τελικά η μπάλα έρθει στα χέρια του Πολάνου.
Τιμόπουλο. Βάλα πάνω μέσα στο τονακά. Φάουλ το ασπρίλε. Γιώργος Δημητριάδης και Λάζαρης στο μάτς. Ευσταθόπουλος στη θέση του Δημόπουλου και Αριστράτζη. Καναστάς με τον Λάζαρη, μισ μάτς, βγάζει στον Πολάνο, στο Κιατρής, όχι. Λάζαρης μάζεσαι. Δημητριάδης. Κατσαντώνης, ελεύθερος για τρεις. Όχι, ο Κανατάς όμως δεν μπορεί. Για τον αντιπεριβάλλον έχει περάσει και τα πόδια. Κανατά, για την μπάλα! Λάζαρης. Καλογερόπουλος. Δημητριάδη μπαίνει μέσα. Βγάζει τον Λάζαρη, δύο δευτερόλεπτα. Καλογερόπουλος. Και να γίνει αυτό, είχε θα μπορούσε να έχει πάρει και πιο πριν όταν είχε ελεύθερο τρίποδο στο Σταθόπουλο. Θα πάρει ένα σύνα τον Καπώνη, Μπολάνο στη γωνία, περνάει μέσα και πάλι στον Καπώνη, εκείνος βρίσκει τρόπο να ξεμαρκαριστεί, δεν μπορεί να τελειώσει το πάση, Μπολάνο όμως σε μία ακόμα ανανέωση της κατοχής. Μπολάνο παίρνει το σκριν, βγάζει το Ζανιά. Τόχι το σούτ από εκεί, αστοχή αυτή τη φορά και ο Καναδάς δεν μπορεί για το θετικό rebound. Ζαβέρδας. 1,5 λεπτό ακόμα. Ζαβέρδας κάνει από τη Ζανιά. Όμως υπάρχει παρέμβαση με το πόδι του αμυνόμενου. Δημητριάδης. Θα περάσει, θα τελειώσει ένα φλότερ. Κακό το τελείωμα. Αμυντικό ριμπάντ του Στράτζη και νέα κατοχή. Μπορούν να περάσουν και πάλι μπροστά. Πολάνο. Παθόπουλος κερδίζει το φάουλ. Το τέταρτο ομαδικό δεν είναι πολλές. Πάλι απ' έξω, 1 και 4 ακόμα, 14 τα δευτερόλεπτα από τον Τράτζικ. Καναστάς, μένει ελεύθερος ο Μπολάνο. Μένει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση με τα μπλο. 13-11, ή μάλλον 11-13. Προβάδισαν και πάλι για τους Τράτζικ. Κατζαντώνει, θα περάσει. Περδέθηκαν εκεί με τον Καλογερόπουλο. Ασυνομεθεία και εμπειριασμός τώρα 3-2. Ζανιάς. Πάει στις 7 τελικά. Και βρίσκεται με τον Σταθόπουλο. Ο οποίος περνάει, δεν τελειώνει καλά. Λάζαρη μαζί του αμυντικό rebound. Κατζαντώνει. 4 δευτερόλεπτα περίπου απόκληση στα 2 χρονόμετρα. Αντώνη, 7 ακόμα για την επίθεση. Περνάει ωραία με τη Σταυρωτή, Δημητριάδη. Εκτέλεση για 2 δεν είναι καλό. Κανατάς, Μπολάνο, 3-2. 1, πετάει ο Μπολάνο. Πέφτοντας κιόλας, δεν πήρε κάτι. Τέλος 1/10 στα 11-13, συν 2 για τους Τράτζους και επιστρέφουν σε λίγο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Στους δύο η διαφορά υπέρ των Τράτζικ. Η μπάλα είναι για τους Πετινέιζερς. Λέζος. Αλλαγή κατοχής. Μεταφορά μπάλα, νομίζω. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Πάντως η μπάλα είναι για τους Τράτζικ. Δεν... Τώρα ξεκινάει το δεκάλεπτο. Έγινε λάθος μάλλον στο ποιος έπρεπε να ξεκινήσει με την μπάλα. Καπώνης.
γυρνάει με το δεξί αστοχή. Ο Πατρινός παίρνει την μπάλα στο σκιαβλί και ο Χρυσταφόπουλος εκτελεί για 2. Rebound από τον Δημητριάδη. Καλογερόπουλος. Ωραία, θα βρει τον Ζαβέρδα. Πολύ όμορφη συνεργασία, 13 όλα. Σκιαβλί. Αφήνει τον Χρυσταφόπουλο. Κολλάνε και πάλι το σκέφτηκε προς τη μήν. Βρήκε το σκιαφλί, Πατρινός έρχεται στον τρέιλερ. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Λέζος. Λέζος περνάει μέσα στο Ζαφέρδα. Πάλι σκιαφλί καθώς και μισμάτς. Καλογερόπουλος επαναφέρει από την baseline. Ξεχασμένο το Αστρούλια. Γύρισε όμως γρήγορα σκιαβλί. Δημητριάδη. Και έχουμε δεύτερο φάουλ σκιαβλί. Δύο φάουλ μέσα σε ένα λεπτό για τον γκάρ τον Τράτζικ. Ελεύθερο από τη γωνία. Πολύ κακό σουτ, πολύ άστοχο. Στη συνέχεια θα γίνει το λάθος. Πατρινός κατάφερε και κράτησε τη μπάλα και πέρασε αυτή. Καπόλης θέλει να πάρει μεσοτερική, θα κάνει λάθος. Λέσος πάει στις ελευθερίες που δεν διάζεται και αφήνει στη Ζαβέρδα. Περνάει. Συμπτωματικό. Καλογερόπουλος θα επαναφέρει. Λέζος παίρνει μπάλα. Και από όλο ίσως να γίνει κάποιο φάουλ. Τελικά η μπάλα έπεσε στο σκιαβλί. Θα περάσει εκείνος, θα πέσει κάτω από το φάουλ του Λέζου. Κουλούρης και Διαμαντόπουλος στο μάτς. Δημητριάδης και Καλογερόπουλος εκτός. Συνεργάζεται με τον Ταπόνι. Του ξαναπερνάει. Εκείνος που στάρει το Ζαβέρδα. Σκιαβλί. Και πάλι Ταπόνι κάτω από το καλάθι του φάουλ. Δύο βολές από το φάουλ του Λέζου. Στη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Ο Λέζος έκανε το κεφάλι του. Θα περάσει, θα τελειώσει τη φάση. Πολύ ωραία προσωπική ενέργεια, 15 όλα. Σκαφής, όλο το δρόμο. Δεν θα τελειώσει καλά. Και πάλι νομίζω από το χέρι του Πατρινού περνάει εκτός. Θυμίζω το Τράτζικ σήμερα έχουν την επιστροφή του Κυριασί. Δράση, αλλά και την επιστροφή του Βοργία και φυσική του παρουσία στον πάγκο της ομάδας, όχι για να αγωνιστεί.
αλλά να εμψυχώσει από κοντά τους πρώην παίκτες του. Σκιαμπλής, Πολάνο, περνάει μέσα στον καπόνι, κλέβει ο Ζαβέρδας και θέλει να φύγει τώρα μπροστά. Έχει την ευνηλική Αστρούλια, πάει μπάλα, φάουλ του Πατρινού. Όχι, βήματα του Αστρούλια. Και αλλαγή τώρα Κυριαζής και Παπαγεωργίου στο μάτς. Πατρινός και Καπόνης εκτός. Αφήνει στον Δημόπουλο. Εκείνος έχει μπροστά τον Λέζο. Σουτάρει για τρεις, αστοχή. Του πάνω του Ζαβέρδα, που έχει πολλή ενέργεια, θέλει να τρέξει. Αστρούλιας στο αγαπημένο του σημείο. Κακός του. Δημόπουλος. Προσπάθησε ο Διαμαντόπουλος να το σταματήσει. Δημόπουλος τελειώνει. Φάση 15-17. Ζαβέρδας κάτω από το καλάθι, δεν τελειώνει καλά. Δημόπουλος θα περάσει, θα τελειώσει άστοχα. Ο ίδιος προσπάθησε, δεν καταφέρει κάτι όμως. Σουλούρη βγάζει μπροστά τον Λέσο, ο οποίος δεν μπορεί στο πρώτο χρόνο, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τρίτο. Να βρει τον Κυριαζή, εκεί πάει μπάλα, κοστάρει τον Ζαβέρδα, ο Κυριαζής χάνει, η μπάλα περνάει εκτός. Δεν είναι στη φόρμα που βρισκόταν τον προηγούμενο καιρό που αγωνιζόταν. Το πεντάλεπτο του μικρού. Κουλούρης για τρεις. Θα τζαντώνεις τον έστι της του Λέζου. 15-17 λοιπόν παραμένει το σκορ. Δημόπουλος. Είστε καλή άμυνα στον Τζατώνη, περνάει μέσα στον Κανατά. Λέβει όμως ο Διαμαντόπουλος που κατάλαβε την πρόθεση. Κουλούρη. Ο Τζατώνη έγινε και εκτελεί κακόφτυπη. Διαβλή. Θα πάρει το φάουλ από τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος θέλει σε μακρόφτυπη στον εξουασμό. Ούτε σκόρ, ούτε θέαμα στο μάτι. Δυσκολεύονται δύο μάτι πάρα πολύ. Τώρα και απλής. Δημόπουλος. Βγάζει έξω τον Παπαγεωργίου, είναι καλός. Πέρα. 15-20. Εκείνος
παίζει με post, γυρνάει. Αστοχή. Αστοχόνης. 3,5 ακόμα. Κατζαντώνης, έχει πέρασει ο Παπαγιάννης στο μάτι. Κατζαντώνης, ωραία κίνηση και θα πετύχει το καλάθι. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, 17-20. Δημόπουλος, ένα φλότερα πατάει, 17-22. Στην 5 για το Στράτζικ. Κουλούρης. Είναι παίκτης που μπορεί να το δοκιμάσει και από πολύ μακριά. Εδώ ίσως και να γίνει κάποιο φάουλ. Δεν μπόρεσε ο Κουλούρης να τελειώσει το φάουλ. Διαπλής. Βγάζει στο Δημόπουλο. Καναδάς που στάρει τον Λάζαρη. Πάει κοντά. Τελειώνει τη φάση με τα μπλό άστοχα. Λάζαρης γυρνάει πολύ ωραία, κερδίζει το φάουλ δύο βολές. Δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι, αλλά θα πάει στη γραμμή. Για λίγο ρε έξω η πρώτη, παραμένει το συμφέρον του Κουζάκη. Λάζαρης 0-2, παραμένει το 17-22. Ενώ παίρνουμε στο τελευταίο δίλεπτο του Παπαγεωργίου. Στη γωνία για το 2-2. Ό,τι δεν έχουν βάλει οι υπόλοιποι τα βάζει αυτός. Καλογερόπουλος. Δημητριάδη. Λάζαρη στη γωνία. Πατζαντώνης μέσα στο μέσο αστοχή. Δημόπουλος. Πάρει την προσωπική. Κερδίζει φάουλ τέταρτο μαδικό. Αντώνης
Foul Foul 19-27. Μία ανάσα των Πετινέιτζερς λίγο πριν την ολοκλήρωση του μηχρόνου. 7,2 μένουν. Χατζαντώνης πάει στη γραμμή για να μειώσει στους 7. Χατζαντώνης αστοχή στη βολή. Η μπάλα όμως παραμένει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε τι θα σχεδιάσουν για αυτά τα τελευταία 5,7. Βέβαια σου επαναφέρει για τον Καλογερόπουλο. Τον Κανατά μπροστά του. Περνάει στο Ζαβέρδα. Με δεύτερη προσπάθεια ούτε τώρα μπορεί. Ο Παπαγεωργίου μάζεψε. Ο Παπαγεωργίου που άλλαξε όλη την εικόνα τον Τράτζι. Από την Αραβουμπίλκη. Τώρα είπα να περνάει στον Κανατά. Βολάνο με πάρα πολύ χώρο. Του δίνουν προκλητικά το σούτ. Εκείνος το χάνει. Κατζαντώνη μάζεψε. Ούτε τώρα θα τελειώσει η φάση, προσπαθεί για το rebound, το παίρνει ο Ζανιάς. Κανατάς, φοβερή, η τρίπλα του θα στοχίσει όμως το lay-up. Νέα κατοχή για τους Πετινέιτζερ, δεν έχουμε δει ακόμα κάποιο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Στούλιας αφήνει στο Λέζο, 12 λεπτά ακόμα.
Λέζος διητή, ωραία κίνηση, φάουλ δύο βολές. Λέζος αστοχή στην πρώτη. Ο Λέζος σήμερα εκεί είναι χαμηλά. Όπως και η ομάδα κάλεστε. 20-27 με την δεύτερη. Ζανιάς. Αμίλθος και Αυλή. Μπολάνο, Παπαγεωργίου στη γωνία και πάλι Μπολάνο. Προσπαθεί να περάσει μέσα στον Κανατά. Εκείνος κερδίζει το φάουλ. Καθώς είχε μισμάτς κοντρα στον Αστούλια. Ο Παγεωργίου χωρίς να το σκεφτεί. Απίστευτο τρίποντο. 3-3. Είναι εκπληκτικός. Αντώνης. Για πρώτη φορά η διαφορά σε διψήφιο. Ζαβέρδας, Ασπρούλιας με το Σιαβλή μπροστά του. Ο Ασπρούλιας δεν το έχει βρει ακόμα σήμερα. Και ο Ζανιάς τώρα στην άλλη πλευρά. Καλή άμυνα του Ζαβέρδα. Αντώνης θέλει να τρέξει. Κάνει το λάθος από την πίεση του Μπολένου. Ελεύθερο τρίποντο για το Ζανιά. Άστοχος. Μπολάνο μαζεύει το επιθετικό rebound όμως. Και Αυλής και πάλι. Για το 20-32. Λέζος στους 12 πλέον διαφορά. Μέχρι μέσα ο Λέζος 22-32. Τις έχει παιδί συνήθει στο ρεπερτόριό του. Κανατάς, πάρα πολύ ωραία προσπίτε, γυρνάει. Αστοχή όμως, καθώς ο Καλογερόπουλος θέλει σε καλή άμυνα ψηλά. Αστρούλιας. Μπολάνο. Θέλει να τρέξει, εντυπωσιακά βγαίνει στο Ζανιά. Ελεύθερο τρίποντο για τον Μπολάνο. Κακό. Ο Σκιαμπλής είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Και όχι το καλάθι, ούτε σε δεύτερο χρόνο. Έχει τα άλλα σκεφτεία εδώ. Ενώ ο Λέζος προηγουμένως ζήτησε για το φάουλ. Χατζαντώνης πέφτει. Δεν κερδίζει ούτε αυτός κάτι. Παπαγεωργίου τελικά κρατάει. Και αφήνει στο Σκιαμπλή. Θα περάσει, θα κάνει το λάθος, Καλογερόπουλος έκλεψε. Και θα βρει τον Αστρούλια κάτω από το καλάθι, εκείνος ανάποδο λέει άστοχο. Μπολάνο. Καστή πάσα, διπλέξε να του Λέζο. Και η μπάλα στο χέρι του Σκιαβλή. Ζανιάς, 45, με το Χατζαντώνη μπροστά του. Κανατά στο σπάρι το Ζαβέρδα, καλή άμυνα του στυλού των Πετινέιτερ. Βγαίνει ακόμη μια άμυνα. Λέζος. Χατζαντώνη περνάει, φτάνει μέχρι το λέει άπα στο χ. Ζαβέρδας κάτω από το καλάθι, ούτε αυτός. Δεν παίρνει τίποτα για τους Πετινέιτερ. Και στην άλλη πλευρά τώρα ο Ζανιάς θα αφήσει την μπάλα απλά με ένα lay up. 12 και έχουμε time out που καλούν οι Πετινέιτζερς. Yeah.
φτάσει εσύ ως τους 12 πόντους, 5 και 8 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνει καλά για τους Tragic. Αντιθέτως, την άλλη πλευρά με την Nagers δεν μπορούν να βάλουν τα lay-out. Ο Ζαβέρδος εδώ κάνει μια ατομική προσπάθεια και κόβεται και χάνεται έτσι η κατοχή. Παπαγεωργίου αλλάζει με τον Πατρινό, στέκεται και σουτάρει για δύο, κακό. Την μπάλα περνάει εκτός. Πέρασαν στο μάτι τώρα Καπόλης, Παπαγεωργίου, Πατρινός και από την άλλη πλευρά Κουλούρης και Λάζαρης. Κουλούρης αφήνει στο μέσο. Εκείνος έχει τον Καπόλη μπροστά του, μπορεί να τον παίξει στα πόδια. Θα επιλέξει να περάσει στον Ζαβέρδα. Εκείνος δεν θα τελειώσει τη φάση, όμως θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Ζαβέρδας ευστοχή στην πρώτη, 23-34. Τέταρτος πόντος για τους Teenagers στο δεύτερο ημίχρονο. Και 24-34. Στους 10 η διαφορά. 4 και 20 ακόμα. Για Μπλίκ. Ψάχνει το Δημόπουλο που αφήνει την μπάλα, ζητάει ο Πατρινός. Δημόπουλος αφήνει το Σιαμπλή. Σουτιατρής δεν είναι καλό. Πατρινός στο μακρινό rebound. Και στο τελείωμα του αστοχή και απόλυτα να νιώνει ακόμη μία φάση. Σιαμπλής 7 ακόμα. Καπόλης, Πατρινός προσποιείται. Side step και εκτέλεση για 3. Άστοχος. Δεν βρήκε στεφάνι. Βάλε ένα δευτερόλεπτο για αυτό να παίξει. Βάλε ένα δευτερόλεπτο. Η Tragic και η κατοχή αλλάζει χέρια. 24-34 παραμένει. Ζαβέρδας περνάει από τη σκαμπλή, σουτάρει για δύο. Άτυχος και η μπάλα τα χέρια του Λάζαρη περνάει εκτός. Τόσο είναι, 24-34. Δημόπουλος με τον Λέζο μπροστά του αφήνει δίπλα στον Παπαγεωργίου και ο Καπόνης που φτάρει το Ζαβέρδα. Γυρνάει, στροφογυρίζει, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Πατρινός βρίσκεται εκεί,
Δεύτερη προσπάθεια, τέλος χρόνου, για δεύτερη φορά συνεχόμενη, μένει μπάλα στο χέρι του Ντράζικ. Δύο εξαιρετικές άμυνες από τους Πεντινέιτζερς, που όμως δεν μπορούν να ανταποδώσουν στην επίθεση. Ό,τι κάνουν στην άμυνα συνέχεια κάνουν τα άχαστα στην άλλη πλευρά. Χατζαντώνης στο κατέβασμα. Τρία περίπου λεπτά ακόμα. Αφήνει στο Μπουλούρι. Ετοιμάζεται και ο Καλογερόπουλος να περάσει σε πρώτη ευκαιρία. Ζαβέρτα θα τελειώσει τη φάση σε δύο βολές. Αλλαγές τώρα, Λάζαρης εκτός, Λέζος εκτός, Δημητριάδης εκτός και Καλογερόπουλος. Μέσα η πρώτη του Ζαβέρδα, η διαφορά πέφτει σε μονοψήφιο 25-34. Και ο Παπαγεωργίου τώρα με την μπάλα 2.50. Χωρίς σκορ για αρκετή ώρα η Τράτζη. Δημόπουλος ένα step back. Δεν θα είναι αυτός που θα ξεκολλήσει την ομάδα του. Κουλούρης μάζεψε. Μπορούν να μειώσουν κι άλλο τώρα οι Πεντινέιτζερς. Αν μπει το τρίποδο του Κουλούρη, όχι. Κακό σου, βιαστική προσπάθεια. Καπόλης θα βγει στο Δημόπουλο. Παπαγεωργίου, Πατρινός και πάλι Δημόπουλος με τον Καλογερόπουλο του Στάτου. Μένει με τον Δημητριάδη, τρία, σουτάρει για τρεις, αστοχή. Ο ίδιος τρέχει και η μπάλα φτάνει στον Πατρινό. Θα σουτάρει και με για τρεις, βιαστικό θα έλεγα. Και ο Χατζαντώνης τώρα στην άλλη πλευρά. Θα πάρει το φάλτο Σταθόπουλου. Είναι νομίζω χαμηλά. Το φάλτο δύο βολές έχουν δοθεί. Που ζητάει αδιαφορετικό. Χατζαντώνης πάει στη γραμμή για να μειώσει στους 7 και στους 6. Δεν θα το κάνει καθώς αστοχεί στην πρώτη. Και στη δεύτερη Ζαβέρδα στο μεσοεπιθετικό rebound και επιφεύγει μπάλα από τα χέρια. Και έτσι έχουμε εκ νέου αλλαγή κατοχής. Εξωθόπουλος. Αφήνει στον Δημόπουλο. Και μας παίρνει ένα σύνδεσμο τον Πατρινό. Βράζει εκεί τον Παπαγεωργίου. Σταθόπουλος στα τρία, στα αργιατρή και αστοχή. Rebound θα τζατώνει, επίσης θέλει να τρέξει και πάλι. Καλογερόπουλος, Ζαβέρδας κάτω το καλάθι, ούτε τώρα το τελείω στη φάση, θα πάρει το φάουλο μας. Δύο βολές. Ο Κοσκινάς περνάει στο μάτς για πρώτη φορά σήμερα. Στη
θέση του Καλογερόπουλου, ενώ ο Ζαβέρδας αστοχεί στην πρώτη. 26-34 παραμένει. Μόλις ένα ομαδικό έχουν οι teenagers σε αυτό το δεκάλεπτο. Μία στις δύο. Πέφτει η διαφορά στους 7, ενώ είχε πάει και στους 12 προηγουμένως, από το 22-34 στο 27-34 τώρα. Κοστάρει τον Αστρούλια που πέρασε στο μάτς. Καπώνει, ωραία στον Εσταθόπουλο. Ο κύριος θα τελειώσει τη φάση. Ωραία συνεργασία με τον Καπώνει να βρίσκει τον συμπέχτη του ανενόχλητο. Και από εκεί και πέρα η δουλειά είναι πάρα πολύ εύκολη. Χατζαντώνης πάρα λίγο να μπερδευτεί. Τελικά κρατάει, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Βγάζει στο Δημητριάδη, 5-4. Μέχρι μέσα, φάουλ Γιώργος μέσα σε χειροκροτήματα από τον πάγκο της ομάδας του. 28-3 ακόμα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Στους 9, Τράτζικ. Έξω η πρώτη του Γιώργου Δημητριάδη. Και η δεύτερη, και ο Κωστινάς πάτησε πρώτα στο ζωγραφιστό, οπότε έχουμε αλλαγή καταρχής. Ολάνο μπορεί να εξαντλήσει αρκετό χρόνο από αυτόν που απομένει. Ο Σταθόπουλος μπαίνει μέχρι μέσα, έξι να φάουν τον Δημητριάδη, καθώς έχουν να δώσουν άλλα δύο τώρα οι Πετινέιτζερς. Ο Σταθόπουλος θα επαναφέρει απ' έξω. Ξεχασμένος ο Καπώνης κάτω το καλάθι, αστοχή. Ο ίδιος προσπαθεί στη συνέχεια, δεν τα κατάφερε. Κατοχή τώρα 14 δευτερολέπτων, 14,3 για την ακρίβεια για τους Τεγνέιτζερς, με το Χατζαντώνη να την οργανώνει. Δευτερόλεπτα ακόμα, ο Τζαντώνης βρίσκει χώρο, περνάει, δεν τελειώνει καλά. Ο Λάνος θα πετάξει πίσω από το κέντρο. Ορίστε το σουτ. Τέλος τρεις δεκαλέπτου, συν 9 για τους Τράτζικ, 27-36. Επιστρέφουμε σε περίπου 1,5 λεπτό για τον τέταρτο δεκαλέπτο. Σε περίπου 20 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει. Μπάλα στο Τράτζικ, ενώ έχουν και προβάδισμα 9 πόντων. Βολάνο θα επαναφέρει. Βολάνο, Παπαγεωργίου, Ζανιάς, Κυριαζής και Κανατάς μέσα για το Τράτζικ. Αστρούλιας, Κουλούρης, Ζαβέρδας, Χατζαντώνης και Λέζος. Οι 5 τον Τράτζικ. Έναρξη και ο Παπαγεωργίου με την μπάλα στα χέρια, χωρίς καθαρό πόδι, κάτι που τράζει αυτή τη στιγμή. Ο Παπαγεωργίου θα στάρει για 3, θα ασκήσει. Αστρούλιας μαζεύει. Λέζος. Κουλούρης. Αστρούλιας στη γωνία με τον Κανατά μπροστά του. Ζαβέρδας με ταμπλό αστοχή, μαζεύει ο Παπαγεωργίου. Δίνει στον Πελάβνοντα Μπολάνο και πάλι ο Παπαγεωργίου. Ενώ ζητάει ο Κυριαζής στο φως, ο Παπαγεωργίου και πάλι γιατρή και πάλι άστοχος. Ο Κυριαζής μάχεται και κερδίζει τη μάχη του rebound. Μπολάνο από τη γωνία για 3,
Όχι ούτε τώρα. Καντζαντώνης μαζεύει εν τέλει και τελειώνει ουσιαστικά την πολιορκία. Τον Τράντζικ κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα. Κουλούρης από μακριά για 30-36. Από πολύ μακριά το πανηγύρισε κιόλας. Στους 6 διαφορά. Μπολάνο. Γένει ο Ζανιάς και παίρνει με τον Κουλούρη μπροστά του. Γένει από μπροστά του αφέντας να κλέψει. Φάουλ δίνει ο ρέφερι. Καναδάς. Κοστάρει και πάλι. Βγάζει τον Πολάνο. Έχει χάσει αρκετά σήμερα. Θα χάσει ακόμη ένα. Λέζος μαζεύει το μακρινό rebound και θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά. Αφήνει με σιγουριά στους αφέρτα. Εκείνος αφήνει στον Λέζο και πάλι. Τα βέρδας κάτω από το καλάθι. Δεν θα εξοχίσει. Νομίζω υπήρχε φάουλ βέβαια. Εκουσιασμός για τον Τράντζικ Παπαγεωργίου. Λάθος κλέβει ο Χατζαντώνης. Αλλά ο Χατζαντώνης δεν πιάζεται. Τραβέρτα έχει και το Λέζο. Θα τελειώσει εκείνο με το αριστερόλι. 32-36. Αμέσως time out από τον Τράντζικ. Με γρήγορο 5-0 τον Πεντινέιτζερ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Όλο το δρόμο 34-36 στο δίποδο το ματς. Ζανιάς μέχρι μέσα, κακό τελείωμα, μαζεύει ο Λέζος. Κουλούρης πατώντας τη γραμμή, θα σουτάρει κακό. Βιαστική επιλογή και δυσκολεύεται. Πασάρι στον Κανατά. Εκείνος εκεί πέρα είναι κίνδυνος βέβαια. Σταματάει τρίπλα Παπαγεωργίου. Ζανιάς, Κανατάς. Ρολάρι. Γυρνάει, δεν τελειώνει καλά. Και πάλι ο ίδιος, ούτε τώρα. Παπαγεωργίου στο εκδετικό rebound και στο foul. Στο 1,2. Θα σκοράρουμε! Δημόπουλος ετοιμάζεται. Στη θέση του Ζανιά, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στην αρχή, έκτοτε δεν του έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα.
Κανατάς και πάλι με το Ζαβέρδα. Παπαγεωργίου θα τελειώσει με το φλόουτερ. Αστοχή, ο Λέζος στέλνει την μπάλα στο Ζαβέρδα. Ζαβέρδας κρατάει. Καλογερόπουλος ζητάει και παίρνει ο Λέζος με τον Κανατά μπροστά του. Του δίνει το σκρίνο Ζαβέρδας. Τρίποντο του Λέζο άστοχο από τα χέρια του. Σκαβλή, μπάλα εκτός. Ναι, σωστά όσα ο Σπρίλιας το παραδέχεται. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν από τα χέρια. Μέσα σε χειροκροτήματα από τον αντίπαλο πάγκο. 6 και 3 ακόμα σε αυτό το συγκλονιστικό μάτι. 34-36 μπροστά η Τράτζη. Δημόπουλος βγαίνει και παίρνει. Θα πάρει ένα screen. Θέλει να περάσει τον Κανατά. Τον βρίσκει κάτω από το καλάθι. Εκείνος με δύο φοβερή προσπάθεια. 34-38. Λέζος βρίσκει το Σαβέρδα. Ασπρούλιας θέλει να πάρει την εσωτερική. Κάτω από το καλάθι. Ανάποδο λέει. 36-38. Δεν αφήνουν οι πετινέιτες του Στράτζικ να ησυχάσουν ούτε λίγο. Δημόπουλος θα περάσει, θα βρει τον Κανατά. Φάουλ, δύο βολές. Πήδηξε σε λάθος χρόνο ο Ζαβέρδας και υπέπεσε στην παράβαση. Ετοιμάζεται και ευσταθώ στη θέση. Κανά. Στη θέση του Παπαγεωργίου. Δύο βολές για τον Κανατά. Είναι αυτή που το δίδυμο. Μέσα η πρώτη τον Κανατά. Πολύ σημαντική βολή αυτή, 36-39. Είπαμε και πριν ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Έχει σήμερα 2-2, αν θυμάμαι καλά. Και 3-3, 36-40. Ζαβέρδα. Με το σκιαβί του φάσου. Κλείνεται Καλογερόπουλος για 3, μέσα από τον Καλογερόπουλο. 39-40, πολύ μεγάλο σουτ. Ο Σταθόπουλος θα περάσει, θα βγάλει έξω το Δημόπουλο. Ο Σταθόπουλος θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Ριμπάουντ το Χατζαντώνη. Καλογερόπουλος. Και πάλι κλείνεται, αφήνει στο Λέζο, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. 5, 4, Λέζος μέχρι μέσα, 2 βολές. Ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά μετά από την πρώτη περίοδο. Έξω η πρώτη. Πάμε το τάρα μου! Πάμε! Μία συζήτηση το 40 όλα. 4 και 16 πριν τη λήξη. Και αυλής τα επαναφέρει. Το μάτς σε πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Ισοπαλία. Με τους περιμένες να έχουν κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Δημόπουλος για 3. Αστοχή και αυτός. Ζαβέρδας μάζεψε.
Μπέρτας περνάει, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Σκαβλή στην άλλη πλευρά. Βολάνο θα κοπεί από τον Καλογερόπουλο, όμως εκείνος έχει πατήσει γραμμή στην προσπάθεια του να πάρει το rebound. Εξαθόπουλος. Ζητάει ο Κανατάς του ποστάρι. Πάρα λίγο να κάνει το λάθος. Εξαθόπουλος όμως παίρνει και τελειώνει τη φάση με τα μπλοκ. 40-42. Αστρούλιας. Μέσος. Του φύγει μπάλα από τα χέρια. Δημόπουλος 2-2 στον εμβλιασμό. Δημόπουλος πάει μόνο στο goal foul. 40-44 και μία συμπληρωματική βολή. Thank you.
Δύο βολές λοιπόν για τον Ζαβέντα. Εύστοχος στην πρώτη, μειώνει στις 41-47. Ξεκολλάει την ομάδα του. Μετά το 40-40 δεν είχαν ξανασκοράρει. Μία στις δύο, θετικό ριμπάουντ του Καλογερόπουλου. Καλογερόπουλος με τον Πολάνο. Παίρνει ένα screen, περνάει στο Ζαβέρδα. Εκείνος δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Δημόπουλος. 1.40 ακόμα, τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Οι Τράτζικ κρατάνε την τύχη στα χέρια τους. Δημόπουλος. Βολάνο στο 1 δευτερόλεπτο πετάει από εκεί. Καλογερόπουλος. Αν σκοράρουν εδώ οι Πετλέιτζες μπορεί να έχουν τύχει. Ασπρούλιας για 2 από μέση απόσταση. Δεν θα εξοχίσει. Τα πράγματα δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο για τους Πετλέιτζες. Και αυλή. Θα περάσει, θα βγάλει στο Παπαγεωργίου. Κανατάς. Κάτω το καλάφι, θα το τελειώσει 41-49, 8 η διαφορά στα 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Καταθώνει Αστρούλιας, το σφυγείται κάτω το καλάφι, γυρνάει, τελειώνει 43-49. Καλή πίεση τώρα. Τεχνική ποινή στον Δημόπουλο. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ. Ζαβέρδας στη βολή της τεχνικής ποινής. Κακή. Έχουμε time out που κάλεσαν οι Tragic. Thank you.
Μέσα η δεύτερη 43-50. Στους 7 η διαφορά στο 32 δευτερόλεπτα. Ζαβέρδας. Καλογερόπουλος. Θα σουτάρει για 3. Και θα το βάλει ο Καλογερόπουλος. 46-50. 26-6. Δημόπουλος. Βάζει Ζαβέρδα. Στα όρια. Δημόπουλος θα στοχεί στην πρώτη. Παραμένει το 46-50. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 23,2. Μέσα η δεύτερη, 46-51. Χατζαντώνης. Αφήστε τα πράγματα. Λάθος εδώ στους Φέντι Μέιτζερς που τους καταδικάζει ουσιαστικά στην ήττα Παπαγεωργίου. Μέχρι μέσα φάουλ δύο βολές. Παπαγεωργίου στην πρώτη μέσα, 46-52. Και 46-53, 7,5 δευτερόλεπτα, το μάτς έχει κρυφθεί. Μένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Κατζαντώνη, 4-3, Καλογερόπουλος για 3. Το χασε, αυτό θα είναι το τελικό σκορ, 46-53. Νίκη για τους Tragic. Τεράστια προσπάθεια για τους Teenagers που γύρισαν όχι μία αλλά δύο φορές στο μάτς. Και εν τέλει το ροζ φύλλο πάει στους περσινούς φιναλίστ Ορλάντο Tragic.